τυπικό σαν χαρακτήρα στη ζωή μου. Είμαι πιο τυπικό άνθρωπο, ίσω να μην υπάρχει, δηλαδή στα όρια που έχω πρόβλημα, σε εισαγωγικά, ξέρεις τι εννοώ, αλλά στη μαγειρική ξεδίδω. Κατάλαβες τι εννοώ, ξεδίνω. Δηλαδή ότι αυτό που φωνάζω όταν βγαίνω στην Ελένη, που φωνάζω και φωνάζω τα αλήθεια, κοκκινίζω και υδρώνω και λέω, αν είναι να μην το χαίρεσαι αυτό που κάνεις, μη το κάνεις, Χριστιανή μου. Παρήγγειλε μια πίτσα, το εννοώ αυτό πράγμα, έτσι. Δηλαδή, ναι, μη παιδεύεσαι. Κατάλαβες τι εννοώ. Εσύ, Άση, πώς θα πας αντίστοιχα, μαγειρεύεις καθόλου? Εγώ μαγειρεύω όποτε γιατί προλαβαίνω. Δεν μας έχεις πει. Όχι, γενικά μου αρέσει το καλό φαγητό. Έχουμε κάνει τελείως συζητήσεις όταν γυρνάει από Λονδίνο. Πού έφαγε, πώς το έφαγε, γιατί το έφαγε, με τι το έφαγε, τα πάντα τη ρωτάω. Μ' αρέσουν οι έθνικες κουζίνες πάρα πολύ. Όπως και εμένα. Ναι. Είσαι ακόμα σπουδάστρια. Τελειώνω φέτος το καλοκαίρι. Το ξέρετε αυτό εσείς. Ναι. Ό,τι πηγαίνω έρχεται η Άση. Όχι. Εγώ έτσι την είχα γνωρίσει. Ιατρική. Όχι, καμία σχέση. Μαγείρισα. Απλά εξελίσσομαι. Φαντάζεσαι. Και παίρνω τη βιβλία του καλύτερη. Και διαβιβλίζει ζώδια στη μεταγράφη. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και ζώδια και... Όλα. Ή τα κάνω ταυτόχρονα, κρυώ. Λοιπόν, γανίζω... Πάντως, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Θα σας αξίσουν το ψάρι στα χείλη σήμερα, η πάρα πολύ καλή. Σωστά. Θα ήσουν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, δεν... Καθένας το είδος του. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου? Ποια είναι η σπεσιαλιτέ? Μαρούλι με κοτόπουλο ψητό. Αυτό που τρώω εγώ. Ναι, αυτά που ανακαλύπτω. Αυτά λέμε στο καμαρίνι. Όταν βάφεται μέσα, λέω τι έφαγε σήμερα, μου λέει κοτόπουλο και μαρούλι. Εσύ κοτόπουλο και μπρόκολο. Και γελάμε μετά. Ναι, και γελάμε.